Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή επίκαιρο ρεπορτάζ της Παρασκευής, της Τετάρτης αν δεν κάνω λάθος, κατά σειράν Παρασκευής, 11 η ώρα το βράδυ, που μεταδίδει τηλετώρα με στόχο πάντοτε την εκτίμηση εις βάθος της αλήθειας σε ό,τι αφορά τα πράγματα της ελληνικής κοινωνίας, της πολιτικής μας ζωής. Και αν θέλετε πιο πέρα της εθνικής μας υποστάσεως, σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της εθνικής μας υποστάσεως, με την κυρία Μαρία Δουράκη, τη γνωστή αγωνίστρια της Ορθοδοξίας, και τον ομιλούντα είναι πάλι στον αέρα. Το θέμα το οποίο την προηγουμένη φορά αναπτύξαμε ήταν ναρκωτικά, ομοφιλοφιλία και σε συνδυασμό τα δύο αυτά μαζί, πώς επιτίθενται εναντίον της Ορθοδοξίας, της Ελλάδος και του Ελληνισμού. Η εκπομπή έμεινε ημιτελής. Υπόθηκαν πάρα πολλά για τα διαπλεκόμενα συμφέροντα ξένων δυνάμεων, αλλά και ξένων κέντρων στην περιοχή μας και ειδικότερα εναντίον της Ελλάδος, που η μοίρα την έταξε να είναι σε αυτό το σταυροδρόμι, σε αυτό τον γεωπολιτικό χώρο, όπου ανέκαθεν δυστυχώς βάλεται από εχθρούς και σήμερα και φίλους, παλαιότερους φίλους. Τα συμφέροντα αυτά λοιπόν δεν έχουν αφήσει ήσυχη την Ελλάδα ποτέ, αλλά ειδικά σήμερα τις δημιουργούν μία ακόμη σοβαρότερη απειλή. Εννοώ ότι πέραν των εθνολογικών και εδαφικών διεκδικήσεων που αντιμετωπίζουμε μονίμως και ισοβίως, μπορώ να πω πλέον, από τον εξανατολών προαιώνιο εχθρό της Ελλάδος, την Τουρκία, της οποίας η ρίστο εν παρόδο ηγέτης Ντεμιρέλ γνωρίζεται πολύ καλά, προημερών έθεσε και θέμα ότι η Ελλάς υποθάλπη την τρομοκρατία, μας παραλύλησε με την χώρα του Καντάφη και ούτε λίγο το πολύ μας έφτασε στο σημείο στις καταγγελίες του να μας πει ότι εκπαιδεύουμε και τους Κούρδους και σε τελευταία ανάλυση κατατάσσει την Ελλάδα σαφώς πάνω στην λίστα, στα πρώτα ονόματα της λίστας των χωρών των επιρρεπών προς την τρομοκρατία. Η Τουρκία λοιπόν από τη μία πλευρά, η οποία θα μας δημιουργήσει σύντομα, ήδη υπάρχει το υπόβαθρο στημένο από πλευράς προπαγάνδας και άλλων τεινών, δεν είναι της παρούσης, στη Δυτική Θράκη. Από την άλλη τα Σκόπια, το γνωστό θέμα, το μεγάλο θέμα, το οποίο πραγματικά έχει οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες πολιτών, όλους τους πολίτες, μπορώ να πω εκτός μιας μειονότητας η οποία θέλει να βλέπει το θέμα διαφορετικά. Από την άλλη πλευρά πλέον και ο κύριος Μπερίσα με τον κύριο Μέξη, που ξύπνησαν και αυτοί κάτω από παροτρύνσεις ξένων κέντρων και δυνάμεων και εν πάση περιπτώσει παρατηρώντας και εκμεταλλευόμενοι την απάθεια της ελληνικής πλευράς, αν θέλετε την υποχωρητικότητα καλύτερα, έφτασε στο σημείο όχι μόνο να διεκδικεί αλλά να συλλάβει, όπως γνωρίζετε, και τα έξι μέλη της Ομονίας και να απειλούνται τώρα από την ποινή της θανατική ποινή. Έχουμε λοιπόν έναν περίγυρο στην κυριολεξία απειλητικότατο. Λίγο αργότερα, ήδη έχουν αρχίσει τα προεόρτια, θα δούμε και τη Βουλγαρία. Ας περιμένουμε, είναι και αυτός ο κίνδυνος. Εξάλλου έχουμε την πείρα και από αυτούς, θα τους δούμε πολύ σύντομα. Επί του παρόντος έχουν κάποια άλλα προβλήματα, γι' αυτό και δεν ξεσπαθώνουν πολύ εναντίον μας. Πέρα λοιπόν από αυτό τον περίγυρο, τον επικίνδυνο τρομερά περίγυρο που σφίγγει σαν θηλιά σήμερα το λαιμό της εθνικής μας υποστάσεως, έχουμε και τον εσωτερικό κίνδυνο. Αυτός δεν είναι τόσο ορατός, τώρα τελευταία γίνεται ορατός. Η ελληνική κοινωνία, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, η κοινωνία αυτή που άλλοτε ήταν τόσο ξένη προς πολλά φαινόμενα,
τα ναρκωτικά, το σατανισμό. Και αν θέλετε και στην ομοφιλοφιλία είχε ελάχιστα κρούσματα. Σήμερα τα σημεία αυτά, τα τέρατα αυτά, έτσι θα τα ονομάσω, απειλούν να στραγγαλίσουν εκ των ένδων πλέον την κοινωνική μας υπόσταση. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί μέντορες προκειμένου να προωθηθεί και το ναρκωτικό και ο σατανισμός και η ομοφιλοφιλία. Δυστυχώς οι χαυνόπροκτοι, οι οποίοι πλέον εξαπλώνονται κατά χιλιάδες στον ελληνικό χώρο, πνίγουν και αυτοί με τη σειρά τους από μέσα από την ίδια την Ελλάδα, πνίγουν κάθε ιδέα περί οικογενείας, περί ορθοδοξίας, περί εν πάση περιπτώσει κάθε θεσμού, κάθε αρχής, για να μην χρησιμοποιήσω όρους τους οποίους χρησιμοποίησαν άλλοι και αμέσως βιάζονται να χαρακτηρίσουν και εμάς που τους χρησιμοποιούμε, και θα τους αναφέρω πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, που ήταν οι αρχές αυτές ανέκαθεν που καθοδηγούσαν την πορεία του έθνους και την ελληνική κοινωνία. Έχουμε λοιπόν τους κινδύνους αυτούς, οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλον μας περισφύγουν εκ των ένδων, και πολύ σύντομα φοβούμεθα ότι αυτός ο κίνδυνος θα μετεξελιχθεί ακόμη χειρότερα από τον εξωτερικό εχθρό. Αυτό είναι και το θέμα μας. Τα ναρκωτικά, η ομοφιλοφιλία, το κεφάλαιο σατανισμός, το έχουμε μιλήσει κάποια άλλη φορά, κάτι θα πούμε στην πορεία της κουβέντας με την εκλεκτή συνομιλήτριά μου, την κυρία Δουράκη. Και θα παρατηρήσω ότι πριν δώσω τον λόγο στην κυρία Δουράκη, θα παρατηρήσω ότι σε όσους πήραν τηλέφωνο και επίνεσαν την εκπομπή, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε όσους πήραν, εμένα προσωπικώς, να υβρίσουν ως αυταρχικό, ως σοβινιστή, ως φασίστα, χίλιους δυο χαρακτηρισμούς που μου επέδωσαν, απλώς λέγω, που μου προσέδωσαν, λέγω, τα γυρίζω πίσω και δεν τα άκουσα. Αν θέλουν, ας αφυπνιστούν. Είναι κρίμα, γιατί είναι Έλληνες και θα πρέπει, ειδικά στους δύσκολους καιρούς αυτούς, να ενωθεί ο ελληνικός λαός και να αποτινάξει ακόμη και οι αμαρτάνοντες, ακόμη και όσοι έχουν δημιουργήσει αυτό τον εσωτερικό βρόγχο, θα πρέπει να αφυπνιστούν. Νομίζω πως η φύτρα τουλάχιστον μέσα τους πρέπει κάποια ώρα να μιλήσει. Η ρίζα αυτού του Έλληνα που έδωσε τα φώτα στην ανθρωπότητα, που διατήρησε τον πυρσό της Ορθοδοξίας και τον κράτησε παρά τις επιθέσεις που εδέχθη αυτός ο πυρσός της Ορθοδοξίας, τον κράτησε αναμένο. Αυτό μόνον. Αγαπητή κυρία Δουράκη, χαίρομαι που σας έχω πάλι δίπλα μου. Και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Να προλόγησα αρκετά, αλλά θα πρέπει μιλήσετε κι εσείς πολύ περισσότερο από εμένα. Να καλησπερίσω τώρα και τους τηλεθεατές που έχουν την καλοσύνη κάθε φορά να μας επαινούν, και οι μισοί, δηλαδή πολύ ολίγοι μας υβρίζουν, δεν μας υβρίζουν. Το ποσοστό, και αυτό είναι ευχάριστο, είναι πολύ μεγάλο αυτών που έχουν αφυπνιστεί, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Αυτοί που θίγονται και φωνάζουν, δυστυχώς, είναι αυτοί που αποκαλύπτονται, που δεν θέλουν να αποκαλύψουμε τα σχέδιά τους. Και αυτοί είναι οι ολίγοι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου επιτρέψετε, θα μου δώσετε τον λόγο. Έχετε και βλέπετε, ναι, δεν διακόπτω. Δεν θέλω να χαλάσω. Ωραία. Τη ροή σας, θα προλογίσετε και στην πορεία θα κάνω ορισμένες παρεμβάσεις κατά το συνήθι τρόπο. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω, να απευθυνθώ πρώτα προς τους Έλληνες και Σελληνίδες που μας ακούν τούτη την ώρα, ότι η κατάσταση είναι λίαν απογοητευτική. Και είναι λίαν απογοητευτική, διότι όλα τούτα συμβαίνουν για να γίνουν κατανοητά, για να περάσουν τα μηνύματα και για να καταλάβουν όλοι οι φίλοι μας τηλεθεατές τι θα ακολουθήσει στην συνέχεια και όλα αυτά που θα δείξουμε. Για να γίνουν κατανοητά πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, κυρίες και κύριοι, ότι οδεύομεν προς νέα τάξη και νέα εποχή. Και όταν λέμε νέα τάξη πραγμάτων και νέα εποχή, εννοούμε κατάργηση της ελληνικής ταυτότητος. Εννοούμε κατάργηση του εθνικού φρονήματος, κατάργηση της ελληνικής γλώσσας, κατάργηση της θρησκευτικής μας γλώσσας, κατάργηση, δηλαδή καταργείται με λίγα λόγια η ελληνική ταυτότητα και περνάει η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Δηλαδή, αν ληφθεί υπόψη ότι αυτό που ελέγχθη πριν από λίγο καιρό,
ότι περί εκχωρήσεων εθνικών δικαιωμάτων κλπ. Στην ΕΟΚ. Όλα αυτά πρέπει να ξέρουμε ότι το εθνικό δίκαιο καταργείται. Αρχής γενομένης, και αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό που ακούστηκε στο Δελτίο Ειδήσεων απόψε το βράδυ, ότι στην Ευρωβουλή η Νέα Δημοκρατία έβαλε στο ψηφοδέλτιό της μέσα δύο Εβραίους, τους κυρίους Σαμπεθάη και Ρεβέκα, κάποια κυρία. Λοιπόν, από εκεί πρέπει να καταλάβουμε ότι στο ελληνικό κοινοβούλιο, δηλαδή ελληνικό κοινοβούλιο δεν θα υφίσταται πλέον για να γίνουν κατανοητά τα πράγματα από εδώ και στο εξής. Και σε λίγο οι Έλληνες αντικατασταθούν με Ολλανδούς, με Εβραίους, με Τούρκους. Σε λίγο δυστυχώς είμαι αναγκασμένη να τα πω, κύριε Ζαφυρακόπουλε, αυτά. Στο ελληνικό κοινοβούλιο θα έχουμε Ολλανδούς, Γερμανούς, Τούρκους πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, στο ευρωκοινοβούλιο, στη λίστα της Νέας Δημοκρατίας ή και του ΠΑΣΟΚ αργότερα, δεν ξέρουμε και ποιων άλλων κομμάτων, να υπάρχουν ποιοι μέσα στα ψηφοδέλτια. Παρακαλώ, οι χειρότεροι εχθροί του ελληνισμού και του χριστιανισμού είναι αυτοί. Να μου επιτρέψετε να πω την άποψή μου. Ναι, δεν σας διέκοψα. Ναι, θέλω να πω. Σας άφησα και την είπατε. Ναι. Δηλαδή, εγώ το μόνο που θέλω να σας πω. Απλώς είναι, απόψε μην το βράδυ. Το θέμα όχι, 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 γιατί όχι. Έχουμε θέμα ναρκωτικών. Όχι, έχουμε θέμα ναρκωτικών. Εάν περιπέσουμε στο όχι. Θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλω να τα πω. Αντιρρήσει από μένα και θα περάσει η ώρα έτσι. Όχι, οφείλω να τα πω αυτά τα πράγματα για να γίνουν κατανοητά. Έχω ορισμένε αντιρρήσει. Για να δούμε ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Γιατί η νέα τάξη πραγμάτων εδώ καταργούνται τα πάντα. Όλα. Καταργείται το ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική δικαιοσύνη. Θα καταργηθεί σε λίγο καιρό η ελληνική αστυνομία και θα έχουμε Europol. Καταργούνται όλα αυτά. Λοιπόν, και με την έννοια αυτή, δηλαδή, σε λίγο θα έχουμε ένα υπερκράτος. Το οποίο υπερκράτος θα κατευθύνεται από έξω. Και σε λίγο εμείς δεν θα μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν λάβουμε υπόψη και τις αιρέσεις που έχουν ενσκύψει στην Ελλάδα σκόπιμα, έτσι με την ταινία του Αγγελόπουλου, η οποία χρηματοδοτήθηκε και αυτή από όξο, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά κάτω τα σύνορα τι σημαίνει. Λοιπόν, σε λίγο καιρό θα θέλουμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας στα θρησκευτικά μας θέματα και επειδή είμαστε μειονότητα, θα υπάρχει ένας δικαστής λόγω αριθμητικού ποσοστού, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή. Και αυτοί που θα μας εκπροσωπούν θα είναι αριθμητικά ένας δικαστής. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν όλους τους αλλοθρίσκους δικαστάς, οι οποίοι μισούν και τη χώρα και μας το έχουν δείξει επανειλημμένα ότι η Ελλάδα μονίμως είναι στο στόχαστρο. Φανταστείτε τι δίκαιο θα μας ρίχνουν εμάς. Κύριε Δουράκη, σας σημειώνω απλά επιγραμματικά ότι υπάρχουν ορισμένοι κανόνες και όροι. Ναι, μεν που διευρύνουν. Ακόμη και την δικαιοσύνη στα πλαίσια των 12 μελών και τώρα διευρυμένη σούση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στα 16, σε θέματα δικαιοσύνης, σε θέματα διοικητικά, σε θέματα οικονομικά, αλλά επί του παρόντος τουλάχιστον το θέμα αυτό της διατηρήσεως των τοπικών κανόνων σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη, τους περισσότερους κανόνες, και είναι θέματα δηλαδή που αφορούν μια συνολική ζωή. Δεν μπορώ να επισέλθω τώρα γιατί το θέμα μας είναι άλλο και σας είπα θα με βρείτε συζητούντα σε άλλη εκπομπή. Θα επισέλθουμε αμέσως στα ναρκωτικά. Εδώ το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με την εθνική, θρησκευτική και πολιτιστική μας ταυτότητα. Αφορά την Ορθόδοξη Εκκλησία της χώρας μας. Θα προκύψει θέμα σε λίγο ελευθέρας διακινήσεως, όπως έχει προκύψει όλων των αιρέσεων. Επ' αυτού μπορείτε να μιλήσετε. Ωραία. Υπό την έννοια όχι πως εγώ σας εμποδίζω, αλλά εδώ στο θέμα μας επάνω είναι σήμερα το δικαστήριο, τα ναρκωτικά. Ωραία. Είναι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Λοιπόν, η Ελλάδα αυτό συμμετέχει μόνο με ένα δικαστή και το έχω σημειωμένο εδώ, λόγω αναλογίας λοιπόν πληθυσμού. Έτσι, οι αποφάσεις που θα εκδίδονται από τους μισέλληνες, γιατί είναι μισέλληνες αυτό εγώ οφείλω να το πω και το ξέρετε κι εσείς και το έχετε καταγγείλει επανειλημμένως κι εσείς ο ίδιος, εις βάρος των Ορθοδόξων και θρησκευτικών μας αξιών. Είναι εις βάρος λοιπόν της χώρας μας. Λοιπόν, σε λίγο καιρό, να μας κάνει εντύπωση αυτά που θα δούμε σε λίγο, γι' αυτό έκανα αυτή τη μικρή γέφυρα, για να δείξουμε όλα αυτά που θα ακολουθήσουν και τη σκληρή γλώσσα που περνάει η νέα τάξη και νέα εποχή, η νέα γλώσσα. Ένα λεπτό. Ναι, ναι. Κυρία Δουράκη, για να ολοκληρώσω, γιατί ίσως δεν έγινα σαφής προηγουμένως. Γνωρίζω και εγώ ότι έρχονται και δεινά, γνωρίζω όμως ότι έρχονται κατά την άποψή μου την ταπεινή και ορισμένα ωφέλη. Και προσπαθώ υπό την έννοια ότι να μην ζήσουμε μόνοι για όνομα του Θεού σε αυτή την δύσκολη εποχή που είναι εποχή των μεγάλων συγκροτήσεων, προσπαθώ να περάσω την άποψή μου σε ένα σημείο ότι ο ελληνισμός, εάν ήταν συσπηρωμένος και σωστά διοικούμενος, αν θέλετε, από πλευράς πολιτικής, πνευματικής και περαιτέρω εξουσίας, δεν θα είχε να φοβηθεί και θα έπαιρνε μόνο τα καλά απ' έξω. Ο Έλληνας υπήρξε
πάντοτε και εκτός συνόρων. Έχουμε και ελληνισμό διασποράς. Δηλαδή, ο Έλληνας έφτασε μέχρι τα βάση της Ασίας από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πόσες φορές αργότερα επί Βυζαντίου κλπ. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η ταυτότηση εθνική διατηρήθη. Αρκεί να υπήρχε πάντοτε αυτή η εσωτερική, τη φορά, κύριε Ζεφυρακόπουλε, η εσωτερική δεν θα διατηρηθεί δομή. Η ταυτότητα. Και αυτό, αυτό το φοβούμε. Αυτή τη φορά δεν θα διατηρηθεί συγγνώμη, η ταυτότητα. Συγγνώμη, αυτό το φοβούμε υπό την έννοια ότι πάντοτε είχαμε εξωτερικούς εχθρούς. Τώρα έχουμε εσωτερικούς εχθρούς. Μα αυτά θα πούμε. Αυτούς θα τους εσωτερικούς εχθρούς, λοιπόν, αυτά θα καταγγείλουμε να κοιτάξουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά θα καταγγείλουμε. Όταν λέμε νέα γλώσσα, νέα ήθη. Όταν βγαίνουν οι κύριοι προχθές από την τηλεόραση, έτσι, Ερτένα, τα κανάλια της, το 7X και διάφορα άλλα κανάλια, από όλα τα κανάλια. Βγαίνουν οι κύριοι πρόεδρος των ομοφυλοφίλων, κύριος Γρηγόριος Βαλιανάτος, ο οποίος μας βομβαρδίζει τον τελευταίο καιρό, προωθείται δηλαδή τόσο προκλητικά τον προωθούν, σαν να μας λένε ότι θέλετε, δεν θέλετε, θα σας επιβάλλουμε τη νέα γλώσσα, τα νέα ήθη, εσείς είστε οι οπισθοδρομικοί, εσείς είστε όλοι οι Πουριτανοί, εμάς μας λένε ας πούμε συντηρητικούς, οι συντηρητικοί θα πάτε, θα πέσουν κεφάλια, το γράφει, θα τα διαβάσουμε εδώ τώρα. Ότι δεν έχετε καμία θέση στη νέα τάξη και στη νέα γενιά και όσοι θα μας αντισταθείτε ή θα πεθάνετε ή θα σας κράξουμε, θα σας κάνουμε το outing όπως μας είπε προχθές ο κύριος Βαλιανάτος, θα σας βάλουμε σε αφίσες, είτε υπουργοί είστε, είτε κυρίες που κάνετε καταγγελίες στην τηλεόραση, δημοσιογράφοι, αυτό έπαιρνε μπάλα και εσάς. Τα ακούσαμε. Και από την Ερτένα και από παντού. Στον κύριο αυτό. Για τον κύριο Βαλιανάτο, μια και μιλάτε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Ναι. Με τη βοήθεια του τεχνικού μας που μοχθεί εδώ, υπάρχουν αγαπητοί τηλεθεατές, να το πω και εγώ μία φορά, και το κακός που το έχω παραλείψει, υπάρχουν οι αθέατοι άνθρωποι που μοχθούν στην κυριολεξία. Μπορώ να πω περισσότερο και από εμάς για να βλέπετε εσείς την εικόνα. Στους αφανείς αυτούς ανθρώπους, εγώ λέγω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους και της κυρίας Δουράκη. Και εν πάση περιπτώσει εκ μέρους όλων των δημοσιογράφων της τηλετώρα. Είναι μεγάλη υπόθεση η τεχνική βοήθεια που μας παρέχουν, η τεχνική υποστήριξη, η τεχνική μας. Θα ήθελα λοιπόν κυρία Δουράκη, προκειμένου αφού μιλάμε για τον κύριο Βαλιανάτο και επειδή τον είδαμε προχθές και μας μιλούσε για εθνικά θέματα και περί Ορθοδοξίας. Να ξαναδείξουμε την εικόνα. Να δείξουμε στην ελληνική κυβέρνηση ποιον κύριο μας προώθησε να διευθύνει η εκπομπή η οποία. Άπτετο τόσο σοβαρών θεμάτων όπως η εθνική μας, επαναλαμβάνω, υπόσταση, η τα εθνικά μας θέματα και η Ορθοδοξία, να δείξουμε την πρόσφατη, δεν είναι κάτι από το παρελθόν, ο άνθρωπος θα έλεγα, κυρία Δουράκη θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, στο κάτω-κάτω, αν ήθελε να είναι ομοφιλόφιλος, ας ήταν και δεν με απασχολούσε καθόλου. Από τη στιγμή όμως που έχει συμμεθέξει σε επιτροπές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι σύμβουλος του Υπουργείου. Παρά το πλευρό του Γεωργάκη Παπανδρέου. Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αυτό τον άνθρωπο είδατε λοιπόν, κύριε, ναι, προχθές στην τηλεόραση. Θα τον δείξουμε, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Ναι. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι για τον κύριο Βαλιανάτο ότι τον προωθούν τόσο προκλητικά, δηλαδή η νέα τάξη και η νέα εποχή τον προωθεί. Προωθεί την ομοφιλοφιλία. Πρέπει να μας γίνει εμάς δηλαδή συνείδηση ότι θα αποδεχθούμε με το έτσι θέλω τους ομοφιλόφιλους, δηλαδή σαν φυσιολογικούς. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εμείς δηλαδή οι φυσιολογικοί θα αισθανόμαστε αφύσικοι και οι ανώμαλοι θα περνάνε για φυσιολογικοί. Να λοιπόν, πω εν προκειμένου ότι λοιπόν, ένας δείξουμε. Από τους τρεις κινδύνους, ναρκωτικά, σατανισμός, ομοφιλοφιλία, είναι ακριβώς αυτή η ομοφιλοφιλία, η οποία προσβάλλει, όπως είπα εν αρχή, ακριβώς, μπορώ να πω, την ψυχή του έθνους. Με αυτό κάνει. Διότι ο εξωτερικός κίνδυνος, όσο μεγάλος και να είναι, έχει το σθένος ο ελληνικός λαός και το έχει αποδείξει να τον αντιμετωπίσει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής φοβούνται και τη γεωπολιτική μας θέση για πολλούς και διάφορους λόγους. Ακόμη και οι άσπονδοι φίλοι μας. Άσπονδοι φίλοι μας. Λοιπόν, εν προκειμένου, ο λόγος περί χαυνοπρόκτων, κυρία μου, για την ερώτηση που έκανε τηλεθεατής, περί τίνος πρόκειται, όταν αναφέρω τη λέξη χαυνοπρόκτος, η λέξη αυτή χρησιμοποιείται από τους αρχαίους Έλληνες για τους παθητικούς ομοφιλόφιλους. Και μια και αναφερθήκαμε στους αρχαίους Έλληνες, να πούμε από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλους, έτσι μια φράση, τη γνώμη είχε γιατί αυτοί οι κύριοι λένε εμάς οπισθοδρομικούς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και το ρίχνουν στη θρησκεία. Ότι η θρησκεία είναι αυτή, ας πούμε, η οποία είναι επιστοδρομική, η οποία είναι μεσαιωνικού χαρακτήρος, δεν αποδέχεται τους ομοφιλόφιλους κλπ. Είναι βδέλυγμα λοιπόν για τον κύριο και για την Παλαιά Διαθήκη και για την Καινή Διαθήκη η ομοφιλοφιλία και το έχει καταγγείλει ο Χριστός μας και οι Απόστολοι κλπ. Ρητά και κατηγορηματικά.
ότι είναι διαστροφικό είδος. Λοιπόν, επίσης, ο Αριστοτέλης περί ακολασίας και ακράτειας λέγει με την απλή λογική των φιλοσόφων ότι κατατάσσει, λέει, των αφροδισίων της άρεσης εις την δελειρότερη μορφή νοσηρών καταστάσεων. Και λέμε τώρα εμείς ότι από τον Αριστοτέλη δεν έχει διαφύγει το γεγονός ότι η ομοφιλοφιλία είναι παθολογική κατάσταση και ψυχική διαστροφή. Άρα λοιπόν, πώς βγάλανε τους αρχαίους ημών προγόνους στη νέα εποχή και ένα τάξη πραγμάτων, παραποιούν τα κείμενα, αλλάζουν τα βιβλία, πλαστογραφούν, τα παρερμηνεύουν και μας λένε όλους τους φιλοσόφους ομοφιλόφιλους, τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, τους πάντες, δεν έχουν αφήσει όρθιο τίποτα. Να λοιπόν τι δηλώνει Αριστοτέλης, κυρία Ζαφυρακόπουλου. Ναι, κυρία Δουράκη, εγώ με την λέξη που είπα στους τηλεθεατάς ότι αποκαλούσαν και όποιος θέλει ας με διαψεύσει οι αρχαίοι πρόγονοι, οι Έλληνες, η συνέχεια μας στο παρελθόν μου, αποκαλούσαν τους παθητικούς ομοφιλοφιλούς, ήταν χαυνόπροκτους. Όποιος θέλει από εσάς, σας ανοίξει τα λεξικά, τα παλαιότερα, δυστυχώς τα καινούργια δεν περιέχουν, έχει υποστεί μεγάλη φθορά η ελληνική γλώσσα. Σας ανοίξει, κάπου θα υπάρχει ένα λεξικό, να βρει τι σήμαινε χαυνόπροκτος. Είναι οχένων και ασελγών εις των προκτών. Συγγνώμη που τα λέω. Και προχωρούμε, λοιπόν, κυρία μου. Δείξτε τον κύριο Βαλιανάτο, γιατί περιμένει ο κόσμος να το δει, να δει, να θυμηθεί, αυτό θα τα πείτε στη συνέχεια. Αυτό που τόνισε ο κύριος Βαλιανάτος, για να δουν τι τόνισε προχθές. Ναι, μετά θα τα πείτε αμέσως. Δείχτε σας παρακαλώ την φωτογραφία. Λοιπόν, αυτό τον άνθρωπο τον έχουμε, το επαναλαμβάνω, σε θέματα παιδείας. Σε κοντιλό πλάνο, αν θέλετε. Ναι, εδώ είναι. Κοιτάξτε και δίπλα, έτσι ακριβώς, να φαίνονται και οι δύο φωτογραφίες. Ναι, δημοσιεύτηκε, λοιπόν, κυρία Δουράκη, συγγνώμη, στο περιοδικό Flash, το οποίο είναι το τρέχον. Έτσι δεν είναι, της εβδομάδας που πέρασε. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος Βαλιανάτος, τον οποίο είδατε και σας μίλησε προχθές από την κρατική τηλεόραση περί εθνικών θεμάτων, αγαπητοί φίλοι, και Ορθοδοξίας. Λοιπόν, παρακαλώ, εγώ θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Βαλιανάτος, λοιπόν, στη συνέντευξη που έδωσε και στο Sky και στην ΕΡΤ και δίθηκε μια συζήτηση, είπε ότι αυτή η φωτογραφία την έβγαλε για να δείξει το image του, την εικόνα του και να πουλήσει. Να παρουσιάσει τον εαυτόν του και να τον πουλήσει, να τον πατρονάρει, να τον προβάλλει προς τα έξω. Και του είπε λοιπόν ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, αυτοί οι οποίοι σας βλέπουν έχουν θορυβηθεί. Γιατί την κάνατε αυτή τη φωτογραφία? Ποιος ήταν αυτός που φωτογραφηθήκατε μαζί του? Αυτός είναι ο δεσμός μου, είπε ο κύριος Βαλιανάτος, με τον οποίο έχω δεσμό και επιτέλους πρέπει να καταργηθεί αυτό το ρατσιστικό. Εμείς οι ομοφιλόφιλοι να είμαστε γονατιστοί και πίσω από τους θάμνους. Και έχω να δηλώσω ότι η ομοφιλοφιλία, είπε ο κύριος Βαλιανάτος, εντός εισαγωγικών κύριος, ότι δεν είναι η ομοφιλοφιλία μόνον σεξ. Η ομοφιλοφιλία είναι και αγάπη. Ακούτε και φρίξτε. Η ομοφιλοφιλία λοιπόν είναι και αγάπη. Από εκεί και μετά προβάλλει λοιπόν και πατρονάρει την ομοφιλοφιλία σε όλο της το μεγαλείο και λέει ότι εμείς που θα κράζουμε, έτσι απεκάλεσε, δηλαδή το outing λέγεται κράξιμο στα αγγλικά, εμείς που θα κράζουμε λοιπόν τους ομοφιλόφιλους, θα μας κράζει και ο κύριος Βαλιανάτος, για να τα πούμε εμείς που το λέμε, γιατί σε εμάς απευθύνθηκε, ξέρουν ποιοι βρίζουν. Ποιοι εναντιώνονται κατά όχι, δεν βρίζουμε. Στηρίμη του λόγου. Έτσι, στηρίμη του λόγου. Λοιπόν, και μας είπε ότι εμείς είμαστε οι ομοφιλόφιλοι, θα λέει και ο κύριος Βαλιανάτος, ότι εμείς που τον κράζουμε είμαστε οι ομοφιλόφιλοι. Αυτοί που δεν αποδέχονται την ομοφιλοφιλία, λέει, θα τρώνε κράξιμο και θα τους βάζουμε αφίσες στα πεζοδρόμια και ειδικά συνθήματα ότι οι ίδιοι είναι ομοφιλόφιλοι, αφού δεν αποδεχόμεθα τους ομοφιλόφιλους. Τα έχω γράψει, εδώ τα έχω σημειώσει. Λοιπόν, από εκεί και μετά προσθέτει ότι δεν φοβάται καθόλου και ότι η φωτογραφία αυτή, ξαναδείχνετε παρακαλώ τη φωτογραφία αυτή αν θέλετε, η φωτογραφία αυτή, κυρίες και κύριοι, λέει... Περιοδικό Flash, ναι, το τρέχον περιοδικό Flash, ναι, είναι. Το σημερινό περιοδικό αυτό, αυτού του μηνός, η φωτογραφία αυτή δείχνει, λέει, την τρυφερή διάσταση ενός άνδρα που αγαπάει. Αυτόν ακριβώς τον κύριο μας τον παρουσίασε η κρατική τηλεόραση. Και δεν ξέρω ποιοι εισήγαγαν τον κύριο Βαλιανάτο στην κρατική τηλεόραση. Ελπίζω πως η κυβέρνηση, κάποιος παράγων της κυβερνήσεως, θα ευαισθητοποιηθεί να κάνει έστω μια ερώτηση στη Βουλή. Λοιπόν, από εκεί και μετά αυτό το κλείνουμε. Τον είδαμε σε δύο συνεχείς εκπομπές τον κύριο αυτόν. Τώρα θα δούμε και το κλικ τον κύριο Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος έχει εισαγάγει στα περιοδικά μια χυδαία γλώσσα, έτσι, μια χυδαία γλώσσα της νέας εποχής, τη νέα γλώσσα, η οποία είναι αυτή, θα το δείξουμε κιόλας, κοιτάξτε εδώ, ποια είναι η νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων και τα νέα ήθη. Κάντε παρακαλώ ένα κοντινό αυτό. Αυτή είναι η νέα γλώσσα, έτσι,
Δείξτε και το διπλανό, τη φωτογραφία. Αυτό. Μάλιστα, παρακαλώ τώρα να δείξουμε και αυτό. Περί ομοφιλοφιλίας πρόκειται πάλι, η νέα γλώσσα. Το νέο πασπαρτού του μελλοντικού κόσμου, έτσι το αποκαλούνε. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, κοιτάξτε οργή και κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Λοιπόν, εκρήξεις και ανατροπές. Θα δούμε και αυτό. Η γλώσσα δημιουργεί και μεταλλάσσει. Δεν επιτρέπει τις εισβολές ξεμηνεμένων διδασκάλων. Εμείς έχουμε ξεμείνει που τα διδάσκουμε αυτά. Εδώ κοιτάτε. Λοιπόν, η νέα εποχή και η νέα τάξη πραγμάτων και η νέα γλώσσα και τα νέα ήθη έχουν αυτά τα φρικτά, αυτή τη σύψη, αυτό το δαιμονισμό, αυτές τις εικόνες τις δαιμονικές. Δείξτε και το άλλο φύλλο αν θέλετε. Ναι. Κοιτάξτε εκφράσεις εδώ, βοντού. Βλέπετε. Και τα κέρατα. Τα κέρατα, ο σατανάς σε όλο το μεγαλείο. Ναι, να τα δείξουμε αυτά. Και σε λίγο θα δείξουμε. Αυτό τώρα είναι το Max. Το Max που έχουμε μηνύσει. Του Ιουνίου τώρα. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Που έχουμε μηνύσει για ποιο λόγο, κυρία Δουράκη. Διότι αυτό το περιοδικό ύβριζε τον κύριό μας και τον έλεγε τρόφιμο μπορντέλων. Και ότι εξέρχεται και τον χτυπάνε και τον κλωτσάνε οι νταβατζίδες κλπ. Και ότι ήταν ένα τεμπελόσκυλο της εποχής εκείνης. Εκείνης. Το είχε υπογράψει ο Αποδητηριάκιας. Δεν θέλω να κατονομάσω, απλώς λέγω ότι ντρέπομαι για τον συνάδελφο αυτόν. Δόκιμη αν και, είναι συνάδελφο. Και νέοι λογισμοί. Οι νέοι λογισμοί λοιπόν και η γλώσσα της ηθικής. Η νέα γλώσσα της ηθικής. Η νέα ηθική, κυρίες και κύριοι. Δείτε, δείξτε το αυτό ένα κοντινό. Ο Σταυρός, κοιτάξτε, στα γεννητικά όργανα. Το Σταυρό. Ο Σταυρός είναι καρφί στο μάτι τους. Είναι το σύμβολο της παλαιάς τάξης, όπως το αποκαλούν αυτοί. Η παλαιά τάξη είναι η Ορθοδοξία. Και πρέπει να την γκρεμίσουν με κάθε τρόπο και με πάση θυσία. Λοιπόν, σε γεννητικά όργανα, σε ρόκερς, σε δαιμονισμένους, σε σεξουαλικά μουσική. Όργια, τον μεταχειρίζονται κλπ. Κοιτάξτε εδώ, δείξτε και την άλλη αν θέλετε, ένα κοντινό, πιο κοντινό. Και αυτή πάλι με το Σταυρό. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Θέλω να δείξετε αυτή. Ναι, θα τη δείξω τώρα αμέσως. Όχι, να δούμε αυτή. Και αυτό. Ένα λεπτό. Εδώ, λοιπόν, σημειολογική χρήση του χαβαλέ, λέει. Για κάθε έννοια υπάρχει μία λέξη και μόνο μία που μπορεί να την αποδώσει με ακρίβεια. Λοιπόν, ονοματοπία. Εδώ, κοιτάξτε. Με τατού όλο το σώμα, τατουάζ. Η καινούργια εποχή και νέα τάξη πραγμάτων διδάσκει το τατουάζ που το απαγορεύει η θρησκεία. Με κάθε, δηλαδή το θεωρεί βδέλημα, ούτε ένα τόσο δασημαδάκι δεν πρέπει να υπάρχει. Δείξτε τα χέρια της κυρίας αυτής της δαιμονιζομένης, κοιτάξτε. Νύχια δαίμονος. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα πρότυπα, η νέα ηθική, η νέα γλώσσα και η νέα εποχή που θέλουν να μας επιβάλλουν όλοι αυτοί οι κύριοι. Λοιπόν, δείξτε και το άλλο αν θέλετε, τους δύο άνδρες δίπλα, ένα zoom κοντινό. Βλέπετε λοιπόν το έσχος, εδώ κοιτάξτε, τους ομοφιλόφιλους. Λοιπόν, αν δέχετε την καλοσύνη για να μην το κρατάω. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα έσχη διδάσκονται τα παιδιά μας και αυτά βλέπουν. Αυτές τις φωτογραφίες βλέπουν, κυρία Ζαφυρακόπουλε. Στα περίπτερα και σε ευρεία κατανάλωση παντού. Δείξτε τώρα. Λοιπόν, αυτό. Τώρα θα δείξουμε και τον κύριο Πέτρο Κωστόπουλο, όπου προχθές με τη Μαλβίνα Κάραλη στη συγκεκριμένη εκπομπή είπανε ότι κανονικά λέει η φωτογραφία αυτή θυμίζει, έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη. Και δεν τρεπόμαστε, κύριε Ζεφυρακόπουλε, ότι θυμίζει βρέφος, αυτό που θα δούμε τώρα στις οθόνες μας, βρέφος, ένα ντροπαλό βρέφος, λέει, μου θύμιζες και απορώ γιατί η φωτογραφία αυτή ξεσήκωσε τέτοιο άλλο. Έτσι μου ήρθε, λέει, να κάνω, έτσι το έκανα, για πλακίτσα. Απήντησε ποιος. Ο κύριος Κωστόπουλος, το έκανε για πλακίτσα. Τι είναι ο κύριος Κωστόπουλος. Κύριος Κωστόπουλος είναι ο ιδρυτής του κλικ, ο εκδότης του περιοδικού κλικ, ο οποίος μιλάει χιδέα, τον οποίο είχαμε δει και στο Star Channel με τον Νίκο το Μαστοράκη, ο οποίος του είναι και κρίμα στον κύριο Κωστόπουλο γιατί είναι και ωραίος άνδρας δυστυχώς γι' αυτόν. Μακάρι να ήταν ωραίος σε συνέστημα, σε ψυχή και σε ήθος. Δυστυχώς γι' αυτόν. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι. Αυτοί είναι οι σύγχρονοι δημοσιογράφοι και οι σύγχρονοι εκδότες. Ο κύριος Κωστόπουλος λοιπόν την κοινή γνώμη την γράφει στα γεννητικά του όργανα. Μάλιστα. Ορίστε. Λοιπόν αυτό. Όπου λοιπόν μας λέει εδώ πέρα. Η νέα τάξη και η νέα εποχή, ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο και διαφημιστικότερο, δηλαδή το να παρουσιάζεσαι έτσι και να μιλάς τη γλώσσα αυτή τη σημερινή. Είναι το σεξ το βουκολικό, το κοινοβιακό, το παρτουζιάρικο, γράφει
μέσα. Ο κύριος αυτός. Μάλιστα. Αυτά τα γράφουν μέσα και χειδαιότερες εκφράσεις από αυτές. Λοιπόν, όσο δε οι New Agers, και αυτό πάλι εδώ μέσα ήταν, μπορούμε να το δείξουμε, επειδή τα έχουν βάλει με τη θρησκεία μας, κύριε Ζαφυρακόπουλε, καρφί στο μάτι της νέας εποχής είναι να καταργήσουν και να γκρεμίσουν τις ηθικές αξίες. Το καταφέρανε. Αλλά θέλουν πάνω απ' όλα να γκρεμίσουν την Εκκλησία του Χριστού. Το δε κύριό μας, και δεν τρεπόμαστε, σε εφημερίδα έγραψε: είδα το Χριστό Φαντάρο στην Κοζάνη. Εδώ παρακαλώ. Λοιπόν. Τα έχουν βάλει και. Όχι, δεν είναι ο Βούδας, δεν είδανε τον Βούδα, ούτε τον Μωάμεθ στην Κοζάνη, ούτε κανέναν άλλον, ούτε κανέναν Ραβίνο να τον βρίσουν. Είδανε τον Ιησού Χριστό Φαντάρο στην Κοζάνη. Λοιπόν, αυτές είναι οι ελληνικές εφημερίδες οι οποίες κατευθύνονται και οι οποίες, καταλαβαίνετε, γκρεμίζουν. Εγώ ελληνικές εφημερίδες δεν τις αποκαλώ αυτό, να μου επιτρέψετε να το πω αυτό. Ο κίτρινος, ο τύπος αυτός είναι κίτρινος και κατευθυνόμενος, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Εκτός από ορισμένες εφημερίδες. Από τη δική σας εφημερίδα που δείχνει και μιλάει περί Ορθοδοξίας κλπ. Οι άλλες δεν αναφέρονται ούτε στα ψηλά περί Ορθοδοξίας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε ένα άλλο το οποίο θα δούμε. Ό,τι χειρότερο λέει κυκλοφορεί, εδώ να δείτε. Είναι ο μυστικός δείπνος όπου δείχνει τον Ιησού Χριστό γυναίκα. Ε, όχι, ήταν μυστικό. Αυτό, προσέξτε το. Να το. Ο Ιησούς Χριστός γυναίκα κόσμο, με ομοφυλόφιλους. Παρακαλώ. Ό,τι χειρότερο κυκλοφορεί. Ο μυστικός δείπνος. Με ομοφυλόφιλους, γυναίκες. Να πάρει και λίγο μακρινό πλάνο να φανεί. Και λίγο μακρινό να το δουν. Ό,τι χειρότερο κυκλοφορεί. Εδώ κοιτάξτε. Ποιο είναι πιο απλό. Ο μυστικός δείπνος. Αυτό πρέπει να είναι από το κλικ, νομίζω. Από το κολτ, συγγνώμη. Από το κολτ, ναι. Αυτό που διαφημίζει την κόκα. Μάλιστα. Την κοκαίνη. Ναι, είναι το περιοδικό που μηνύσατε που είπε να παίρνουν οι νέοι μας κόκα, κάτι τέτοιο έλεγε. Και ότι με την κόκα τι βρίζουν. Τα ιερά και τα όσια, γκρεμίζουν τα πάντα. Τα πάντα, λοιπόν. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας, στην Ελλάδα, στο ελληνοορθόδοξο πνεύμα, γιατί 2000 χρόνια χριστιανισμού, μεθαύριο έχουμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, 28-29, πότε είναι. 29 του Μαΐου. Λοιπόν, 29-1453. Λοιπόν, 29 Μαΐου. Λοιπόν, όλα αυτά θέλουν να μας τα γκρεμίσουν, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει εδώ διαφήμιση, γιατί μέσα στα περιοδικά αυτά, γιατί επειδή μιλάμε για τα ναρκωτικά, γίνεται διαφήμιση των ναρκωτικών. Με τέτοια προκλητικότητα, δηλαδή τέτοια προβολή που και ένας ηλίθιος θα καταλάβει ότι πατρονάρονται, τα περιοδικά αυτά βγήκανε για να πατρονάρουν ναρκωτικά, σεξ, βία, έγκλημα και ομοφιλοφιλία. Και σατανισμό. Και σατανισμό. Για τον λοιπόν, οποίο ηρίστο εν παρόδο ότι έχει περιέλθει στα χέρια μου κάτι το οποίο είναι, δεν θα μπορέσει να το δείξει καλά ο φακός. Εδώ στις 30 του μηνός έχουν την εορτή τους οι σατανιστές, την εορτή τους, προσέξτε. Και ήδη στην Σουηδία έχουν ειδική συγκέντρωση οι σατανιστές και μάλιστα πλέον δημόσια θα εμφανιστούν οι σατανιστές. Εντάξει. Να τη δείξουμε, αυτή μου το έφερε ένας κύριος, τον οποίο ευχαριστώ. Από τον Νέο Κόσμο μου την έφερε το απόγευμα. Χαρά σε Ευαγγέλιο για το σατανιστικό τον φεστιβάλ. Τον οποίο επίσης θα ευχαριστήσω για το σήμα που έφερε. Αυτό το σήμα παρακαλώ. Θα δυσκολευτούμε να το δείξουμε, τον αγαπητό μας τεχνικό να το δείξουμε. Αυτό, κύριοι, θα σας έρθει πιθανώς μέσω διανομής και στα δικά σας τα παιδιά. Και για σας προσωπικά. Είναι μια καινούρια μέθοδος. Είναι το φυλακτό σας το καινούριο. Αυτό συνοδεύεται. Καταργούν τον Τίμιο Σταυρό και αυτό μπαίνει στα σχολεία, μπαίνει στα σπίτια σας. Εβραϊκές πεντάλφες είναι λοιπόν, αυτές. Αυτή είναι η πεντάλφα, συγγνώμη, το σήμα του Εβραίου Σιωνισμού. Μάλιστα. Είναι ακριβώς αυτό, λοιπόν, είναι το φυλαχτό σας. Συνοδεύεται από επιστολή και σας καλεί ο κύριος που γράφει την επιστολή, σας καλεί να γίνετε μέλη για να τις οργανώσεώς του, για να αποκτήσετε δύναμη. Το φυλακτό. Να αποκτήσετε δύναμη, κοινωνικές σχέσεις, και με λίγα λόγια να πάτε κατά διαόλου. Και χρήματα πολλά. Μάλιστα. Και ο κύριος αυτός σας λέγει να έρθετε σε επαφή μαζί του με αυτό το φυλακτό το οποίο πρέπει να κουβαλάτε συνέχεια μαζί σας για να πάει καλά η ζωή σας. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Θα πάτε κατά διαβόλου, κυρίες και κύριοι, έτσι και προμηθευτείτε το φυλακτό αυτό και θα αρχίσετε και φοράτε πεντάλφες στο στήθος και στα κεφάλια σας και παντού. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, κύριε Ζαφυρακόπουλε, και δυστυχώς τα παιδιά μας επέρασε αυτό το μήνυμα πλέον. Το έχουν περάσει και το έχουν περάσει σε βαθμό κακουργήματος.
Λοιπόν, και είδα παιδιά να φοράνε πεντάλφες, είδα παιδιά να φοράνε ιουδαϊκά σύμβολα, είδα παιδιά σταυρώσες κουλαρίκια, τα πάντα λοιπόν, μέχρι σκουφάκια ραβινιστικά μας βλέπω δηλαδή να φοράμε για να κυκλοφορούμε στην Ομόνοια. Δηλαδή, αφού μπήκανε και δύο Εβραίοι βουλευτές μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ευρωβουλευτές, καταλαβαίνετε ποιοι θα μας εκπροσωπούν στο Κοινοβούλιο και κατά πόσον θα υπερασπίζονται αυτοί οι κύριοι το ελληνικό δίκαιο και τη θρησκεία μας. Λοιπόν, έπειτα. Να σημειώσουμε ότι είναι Έλληνες υπήκοοι πάντως. Ναι, ας είναι Έλληνες υπήκοοι. Κύριε Ζαφυρακόπουλε, ο Εβραίος, δηλαδή ο Εβραιοσιονιστής και ο Εβραίος γενικά, κρατάει την παραδοσή του και αυτό είναι προς άξιον θαυμασμού. Έως θανάτου, δεν είναι σαν και εμάς που εκφυλιζόμεθα. Αυτοί μένουν μέσα στην Ελλάδα, είναι υπήκοοι Έλληνες, αλλά δεν έχουν μία σχέση ούτε με τη θρησκεία την ελληνική, ούτε είναι βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι, ούτε με τον ελληνικό πολιτισμό. Έχουν αποκλειστικά, παίζουν μόνο ρόλο στο δικό τους πολιτισμό. Κρατούν με νύχια και με δόντια τον πολιτισμό τους, τη θρησκεία τους. Δεν είναι κακό να κρατούν αυτοί για λογαριασμό τους τον εθνισμό τους. Όχι. Για μας όμως είναι κακό. Κάκιστο. Από τη δική μας πλευρά όμως δεν μπορούμε και να τους απαγορεύσουμε να συζούμε, να συγκατοικούμε. Ναι. Υπάρχουν μειονότητες παντού, κυρία Δουράκη, να το εξηγήσουμε αυτό. Έως του σημείου θέλετε να πείτε όμως και να μην τους προωθούμε σε άλλα σημεία. Αυτοί οι κύριοι όμως για μας δεν μας επιτρέπουν εμείς να έχουμε εθνικό φρόνημα ούτε θρησκευτικό. Μας αποκαλούν φασίστες. Για αυτούς επιτρέπεται. Για πηγαίνετε στο Ισραήλ να δείτε τι καθαρότητα κρατούν στη γλώσσα τους, στην χώρα. Αυτά το έχετε δίκιο. Και πού να δει Δύση Έλληνας, ας πούμε, βουλευτή στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Τι λέτε, λοιπόν, έπειτα, νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, να δείξουμε και αυτό πώς διακομωδούν τα σώματα ασφαλείας. Αυτό να το προσέξουν ιδιαίτερα οι τηλεθεατές. Ναι. Δείχτε το πρώτα και θα μιλήσουμε. Ο αρχηγός της αστυνομίας λέει, εδώ παρακαλώ, δείξτε το, ότι προτιμάνε η αρχηγή της αστυνομίας τον Πανιστήρη, κοινώς λεγόμενο, έτσι, τον Πανιστήρη και περί πολλών τυρβάζουν μόνο για τα καθηκοντά σου. Ποιο περιοδικό είναι αυτό, κύριε? Οπότε δεν μας χρειάζονται. Νομίζω ότι και αυτό είναι από το Colt. Ναι, και αυτό πρέπει να είναι από το Colt. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, το είδανε καλά. Ξαναδείξτε το, αν έχετε την καλοσύνη. Άλλο ένα είναι για να σέβεται ο πολίτης περισσότερο την αστυνομία αύριο. Λοιπόν, καταλάβετε. Λοιπόν, αυτά είναι τα φοβερά πράγματα που μας δείχνουν και λέμε τώρα εμείς. Η ιδεολογία λοιπόν, αυτή είναι ο εποχήτες, αποκαλούνται κύριε Ζαφυρακόπουλε New Agers. Είναι ο εποχήτες. Και θέλουν να μας επιβάλλουν μέσα από αυτά τα περιοδικά, έτσι, υπάρχουν φυτοφάγοι λέει, διότι τα ναρκωτικά τα καινούργια της επιστήμης, τα χημικά, κάνουν θαύματα. Ξελαμπικάρουν τον εγκέφαλο, λέει μέσα εδώ, και τα λένε έξυπνα ναρκωτικά, smart drugs. Προσέξτε, να είναι διαφημιστικό για την νεολαία. Χορτοφάγοι, λέει, διάφοροι κλπ. Τα νέα χάπια αυτά αλλάζουν τους κώδικες της ζωής. Καλύτερη και μακρύτερη ζωή μέσω της χημίας, διαφημίζει το περιοδικό. Καλύτερη και μακρύτερη ζωή μέσω της χημίας. Η επιστήμη εφαρμόζει την φαντασία και τα έξυπνα φάρμακα. Θα σας διακόψω. Που δεν θεραπεύουν απλά, συγγνώμη να τελειώσω, που δεν θεραπεύουν απλά τις αρρώστιες, αυξάνουν τις σωματικές δυνατότητες, δυναμώνουν το μυαλό και επιμικρύνουν τη διάρκεια ζωής. Τα design drugs είναι ισχυρά αφροδισιακά χάπια που ενισχύουν τη μνήμη, σε κάνουν εξυπνότερο, σου ενισχύουν το κεντρικό νευρικό σύστημα και ενεργούν στο νου. Ακούτε πλήρες διαφημιστικό, δηλαδή ένα παιδί σου λέει, αν θα πάρω εγώ smart drug, αν θα πάω να το πάρω το έξυπνο αυτό χάπι, θα έχω και θα γίνω πιο έξυπνος. Το νευρικό κεντρικό μου σύστημα θα ξελαμπικαριστεί, θα είμαι αριστούργημα, θα μου θεραπεύει την πιο απλή μου αρρώστια, θα έχω σωματικές δυνατότητες και θα έχω διάρκεια ζωής. Μάλιστα. Λοιπόν. Κυρία Δουράκη, έχουμε μεταξύ πολλών τηλεφωνημάτων, έχουν γίνει και αρκετά, τα οποία εγώ λέω ευθέως τι μας είπαν. Μας είπατε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που τηλεφωνήσατε ότι είναι ντροπή που δείξαμε αυτές τις εικόνες. Αναγκαζόμαστε να τα δείξουμε. Εμείς, αγαπητοί φίλοι, σας τα δείξαμε για να καταλάβετε τους κινδύνους που περιζώνουν τα παιδιά σας και την οικογένειά σας. Για να ξέρετε τι περιοδικά μπαίνουν στο σπίτι σας. Για να ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ονομάζονται εκδότες, σύμβουλοι παιδείας, τηλεπαρουσιαστές στην κρατική τηλεόραση και πολλά άλλα. Δεν υπήρξε καμία πρόθεση και ζητούμε την επίοικιά σας εάν θεωρήθηκε ότι εμείς θέλουμε να θίξουμε την οικογενειακή σας εδώ, ότι τα είδαν τα παιδιά σας. Είναι προτιμότερο, θα μου επιτρέψετε να πω, να τα δουν ακούγοντας τα σχόλια της κυρίας Δουράκη και τα δικά μου,
παρά να τα πάρουν τα περιοδικά αυτά στο σπίτι και να μην ξέρετε τι είναι και να λέτε πήρε ένα περιοδικό να μορφωθεί το παιδί μου. Κύριε Ζεφυρακόπουλε, και αυτό το οποίο κάνουμε είναι, θα πάρετε το λόγο κύριε Δουράκη, και αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι, ειλικρινά το λέγω αυτό και εκ βάθους καρδιάς, είναι μια μεγάλη προσπάθεια να ενημερώσουμε για τον κίνδυνο ομοφιλοφιλία, ναρκωτικά, σατανισμό σε άλλες εκπομπές μας, διαστροφικό σεξ κλπ. Να ενημερώσουμε την κάθε οικογένεια, γιατί πολλοί άνθρωποι εργάζονται, δεν ξέρουν τι γίνεται γύρω τους και τι μπαίνει στα σπίτια μας. Γιατί όταν αυτά τα πράγματα διατίθενται ή τα βλέπετε από την τηλεόραση, βλέπετε τον κύριο Βαλιανάτο, επί παραδείγματι, να βγαίνει από το σταθμό και να διδάσκει πανιδονισμό σε εκπομπές του Ηρίστο εν Παρόδο, και να τον παρουσιάζει για κρατικό κανάλι, ή να γράφει μια δεδομένη εφημερίς. Μήπως η Ορθοδοξία είναι φασισμός. Γράφει και τέτοιο άρθρο προημερών. Δεν θέλω για λόγους καθαρά δεοντολογίας να αναφέρω την εφημερίδα. Είναι ντροπή που φιλοξένησε αυτό το άρθρο η συγκεκριμένη εφημερίδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα και εσείς να πείτε το λόγο σας πάνω σε αυτό, διότι εδώ η μομφή απευθύνεται και προς τους δύο, κυρία Δουράκη. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σκληρή και ας με μισήσουν οι τηλεθεατές. Δεν έχω πρόβλημα. Λάβετε υπόψη σας. Όχι, λάβετε, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Αυτός είναι ένας δηλαδή, μια υποκρισία, ένας φαρισαϊσμός άνευ προηγουμένου. Δηλαδή, όταν τα παιδιά μας τα φέρνουν στο σπίτι και τους δίνουμε χρήματα εμείς να τα αγοράσουν τα περιοδικά, δώσ' μου να πάρω το κλικ, δώσ' μου να πάρω το max, και εμείς του δίνουμε την άδεια και το παίρνει το παιδί και το βάζει στο σπίτι και το βλέπει ο γονιός. Όταν το βλέπει λοιπόν ο γονιός κάποια στιγμή τι αγόρασε το παιδί του, εκεί δεν προσβάλλεται? Και προσβάλλεται εδώ που το δείχνουμε για να προφυλάξουμε, για να τους ενημερώσουμε όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες. Αναγκαζόμεθα, είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε εδώ, να δείξουμε τον ρήπο, όλο τον ρήπο του τύπου, των βιβλίων, των περιοδικών, τι κυκλοφορεί, ποια είναι η νέα εποχή και η νέα τάξη πραγμάτων. Λοιπόν, αυτό έχουμε καθήκον να το κάνουμε, να το δείξουμε. Δεν σημαίνει ότι με αυτό εμείς αποδεχόμεθα και θέλουμε να κάνουμε μια εκπομπή. Ή κάνουμε προβολή των θεμάτων. Ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε τόσο, εγώ προσωπικά κύριε Ζεφυρακόπουλε, νιώθω τέτοια οργή δηλαδή και τέτοια αγανάκτηση που πολλές φορές έχω ξεσπάσει σε κλάματα οδηγώντας, μένοντας μόνη μου κλπ. Δεν αντέχεται κύριε Ζεφυρακόπουλε αυτός ο κόσμος πλέον. Είναι σύψη όλη στο μεγαλείο. Δεν αντέχουμε αυτόν τον κόσμο πλέον. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι θα μας πάρουν φαλάνγκη, θα μας μηδενίσουν, θα μας εξοντώσουν εάν δεν αντιδράσουμε, δεν αντισταθούμε, δεν πολεμήσουμε για τις ηθικές αξίες που μας τις λένε συντηρητισμό, που μας τις λένε μεσαιωνισμό, που μας τις λένε φασισμό. Λοιπόν, φασίστες, παπάδες, αναγραφόμενα συνθήματα. Τι θα γίνει δηλαδή, πού θα πάμε? Σε λίγο θα καταργηθεί η θρησκεία μας. Το γνωρίζετε αυτό. Οι Εβραίοι πριν από λίγο καιρό κατήργησαν, έτσι με ειδική προς τη συγκοινωνία, πώς λέγεται η συγκοινωνία? Η ΟΑΣ. Στην ΟΑΣ, ναι. Έστειναν λοιπόν εκεί στο Υπουργείο Συγκοινωνιών μία, το είχαμε διαβάσει τις προάλλες, ότι φύγεται το αίσθημα το εβραϊκό όταν μπαίνουν σε ελληνικά λεωφορεία και βλέπουν αναρτημένα εικονίσματα και σταυρούς και κομποσκήνια. Σε λίγο καιρό λοιπόν αυτοί οι κύριοι που θα είναι βουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο, Έλληνες υποτιθέμενοι, αυτοί οι κύριοι θα μας εξοντώσουν. Θα καταργήσουν τη θρησκεία μας, θα καταργήσουν, θα βάλουν εκρηκτικούς μηχανισμούς στους ναούς μας. Το λένε ήδη αυτό. Το λένε. Νέα εποχή και νέα τάξη σημαίνει γκρέμισμα της παλαιάς τάξης και εγκαθίδρυση στα ερείπια της παλαιάς τάξης, δηλαδή θα γκρεμιστεί η Ορθοδοξία. Θα φύγουν οι φασίστες Ορθόδοξοι, αντινάτσι, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ πάρα πολύ να ξέρετε ότι όλα αυτά τα συνθήματα, τα αναγραφόμενα στους τοίχους που βλέπετε γύρω από τις πολυκατοικίες, γύρω από τα τετράγωνα, από τις συνοικίες που ζείτε. Και στην επαρχία. Και στην επαρχία παντού, ότι αυτό το αντινάτσι, θάνατο στο φασισμό, κάτω το έθνος, φασίστες, παπάδες, ρατσιστές Έλληνες και όλα τούτα τα εισαγόμενα, είναι από τον Εβραιοσιωνισμό, θα το πούμε καθαρά. Ούτε Τούρκοι είναι αναμεμειγμένοι, ούτε Βούλγαροι, ούτε Ρώσοι, ούτε κανένας. Αυτοί οι κύριοι είναι που θέλουν το γκρέμισμα της Ορθοδοξίας και να εγκαταστήσουν τη νέα σατανική τάξη πραγμάτων. Και αν δεν το επιτύχουν αυτό, θα αιματοκυλήσουν, ήδη αιματοκυλίουν όλο την Ανατολική Ευρώπη, το Ορθόδοξο Ανατολικό Μπλοκ, το υποτιθέμενο το παλαιό. Λοιπόν, όλες τις ανατολικές χώρες που έχουν το θρησκευτικό, το συνέστημα και την Ορθοδοξία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα αντιδράσουμε, θα αντισταθούμε, τι θα γίνει? Να πούμε και κάτι άλλο. Μια ευγενής κυρία, η οποία έχει την καλοσύνη να με πληροφορήσει διάφορα πράγματα το απόγευμα,
δεν θέλω να αναφέρω ονόματα στην εκπομπή, είχε την καλοσύνη να μου υπενθυμίσει ότι από τα σχολεία μας απειγορεύθησαν τα περιοδικά «Η Ζωή του Παιδιού», «Προς τη Νίκη» και άλλα ορθόδοξα περιοδικά που ήρχονται, όπως γνωρίζετε, από ετών πολλών στα σχολιά, βοηθητικά σε ό,τι αφορά το θέμα της Ορθοδοξίας μας. Εγκεκριμένα μιλάω περιοδικά. Κύριε Ζαφυρακόπουλε, τα περιοδικά... Αυτά τα περιοδικά, από την Αρχιεπισκοπή και αυτά κατηργήθησαν τελείως. Λοιπόν, αυτά τα περιοδικά, να ξέρουμε και κάτι άλλο, αν έχετε την καλοσύνη, θα φέρουμε ένα θέμα μεθαύριο, έτσι να το βγάλουμε έξω, τι διδάσκονται τα παιδιά μας πρώτη γυμνασίου, δευτέρα ηλικίου κλπ. Θρησκευτικά. Κυρίες και κύριοι, απροκάλυπτα σας το λέμε, μεθαύριο θα κάνουμε με τον κύριο Ζαφυρακόπουλο κάποια εκπομπή που θα αναφέρεται στο θέμα παιδεία και τι διδάσκονται στα λύκεια τα παιδιά μας. Λοιπόν, απροκάλυπτα και καθαρότατα πλέον, ξεκάθαρα, διδάσκονται την εβραϊκή θρησκεία τα παιδιά μας. Έχω βιβλίο στα χέρια μου που αναφέρει δύο γραμμές μόνον περί Ορθοδοξίας και περί του Πάσχα των Ελλήνων. Και μιλάει για το Πάσχα των Εβραίων, εκθιάζει το Πάσχα των Εβραίων και ένα σωρό τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εδώ είναι Ισραήλ ή Ελλάς, κύριε Ζαφυρακόπουλε, για να ξέρουμε. Κοιτάξτε, κυρία Δουράκη, εμένα δεν με συναντάτε διαφωνούντας αυτό, ναι, σε ορισμένο πλαίσιο όμως. Ναι. Δηλαδή, να εξηγήσω ότι με δύο λόγια, ότι από τη δική μου πλευρά έχω διαπιστώσει μία προαιώνια έχθρα του Εβραίο-Σιωνισμού και αν θέλετε της δυναμικής γενικά του Εβραϊσμού, θρησκευτικής και κοινωνικοπολιτικής εναντίον του Ελληνισμού. Ο μοναδικός αντίπαλος, ο ένας πρεσβεύει τον ισοπεδωτισμό, ο άλλος εμείς πρεσβεύουμε την διαφοροποίηση, τον αγώνα, την άμυλα και χίλια δυο άλλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε τον οικουμενισμό σαν πλαίσιο, έχουμε τον ελληνισμό από την άλλη. Για να προχωρήσει ο οικουμενισμός, το μόνο ισχυρό εμπόδιο είναι ο ελληνισμός. Πρέπει να ισοπεδωθεί το εμπόδιο αυτό για να περάσει. Φυσικά, όταν μιλάμε στον ελληνισμό, μιλάμε μεν τις ιδέες του ελληνισμού από τα πανάρχια χρόνια και από τη συνέχεια, από την ώρα της παρουσίας του Κυρίου, έχουμε τον ελληνοορθόδοξο πλέον πολιτισμό και την πορεία του. Αν μπορούμε, κύριε Ζαφυρακόπουλε, να δείξουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, νέοι άνθρωποι κατευθυνόμενοι με κεντρικό κωδικό το γραμμωτό barcode σύστημα στον εγκέφαλό τους και στη δεξιά τους χείρα. Τον διαφημίζονται δε οι άνθρωποι του μέλλοντος, οι μελλοντικοί αυτοί, όπου θα φέρουν το χάραγμα και τον αριθμό του θηρίου στο κεφάλι. Παρακαλώ, δείξτε. Αυτό που έχει στα τρόφιμά μας, που υπάρχει στα τρόφιμα, έτσι στην παγκόσμια τροφοδοσία, είναι η ταυτότητα, η καινούργια κάθε έμψυχου και άψυχου υλικού. Έμψυχο και άψυχο υλικό, λοιπόν, εγκέφαλος ανθρώπινος. Θα μας καταστήσει ο Εβραιοσιωνισμός, η παγκόσμια τάξη και νέα εποχή, έτσι, δουλοπάρικους, η χειρότερη μορφή δουλείας, ηλεκτρονική μορφή δουλείας, όπου θα έχουμε ο κάθε άνθρωπος από ένα συγκεκριμένο αριθμό με κεντρικό κλειδί το 666, το γραμμωτό σύστημα. Δείξτε παρακαλώ αυτό έτσι, δείξτε το καλά έτσι από πολύ κοντά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Θα μας εντοπίζουν ανα πάσα ώρα και στιγμή σε όποιο μέρος του πλανήτη βρισκόμαστε. Διότι θα έχουμε έναν αριθμό, θα είμαστε περασμένοι στα κομπιούτερ και θα έχουμε τον αριθμό του θηρίου. Όσοι λοιπόν αντιδρούν για ταυτότητες, γιατί να το ενώσουμε, κύριε Ζαφυρακόπουλε, όσοι αντιδρούν για ταυτότητες, για την νέα εποχή, για την διακίνηση, διότι το χρήμα, εδώ το βλέπουμε τι μας κάνουν τώρα, θα γονατίσει η Ελλάς με την απόσυρση του χρήματος, κλείνουν οι τράπεζες οι ελληνικές, λίγα συντόμως θα γίνει αυτό, πηγαίνουν στις εβραϊκές, στην Μπούντερμαν και στις, δηλαδή όλος ο πλούτος των Ελλήνων θα περάσει εκεί, οι Έλληνες θα διακινούνται μόνο με πλαστικό χρήμα και ηλεκτρονικό, καινούριο βιβλίο που κυκλοφορεί αυτό και μας ενημερώνει απ' έξω, το νέο σύστημα χρήματος 666, δείξτε το εδώ, το νέο σύστημα χρήματος 666. Το βλέπετε, κυρίες και κύριοι. Αμερικανίδα το έγραψε το βιβλίο αυτό. Λοιπόν, 666, ο αριθμός του θηρίου είναι γεγονός. Από εκεί και μετά, από μας εξαρτάται αν θα αποδεχθούμε να συμμετάσχουμε στο σύστημα αυτό το εβραϊκό, έτσι, της κοινότητος, εάν θελήσουμε εμείς από μόνοι μας να γίνουμε αριθμοί και να αποδεχθούμε το χάραγμα του θηρίου, θα μπούμε και θα χορέψουμε. Διαφορετικά θα αντιδράσουμε, θα αντισταθούμε και εντός ολίγου θα είμαστε διοκόμενοι. Διότι, κύριε Ζαφυρακόπουλε, δεν θα μας πληρώνουν ήδη. Δεν θα πληρώνουν συντάξεις. Δεν θα δίνουνε, θα απολύονται ήδη στην Ολυμπιακή. Εμείς έχουμε καταγγελίες ότι απέλυσαν επειδή δεν αποδέχτηκαν την ταυτότητα αυτή τη συγκεκριμένη 7 υπάλληλοι της Ολυμπιακής. Και αν θέλετε να σας φέρω και στοιχεία μεθαύριο. Μεταφέρετε. Κυρία Δουράκη, λοιπόν, ναι, νομίζω πως το σημείο αυτό
η εκπομπή. Να ολοκληρώσουμε, έχουμε να πούμε ορισμένα. Ναι. Το θέμα βλέπω ότι έχει εύρος. Έχω μείνει εγώ χωρίς ορισμένες παρατηρήσεις, τις οποίες θέλω να κάνω, όχι στο δικό σας λόγο, προσθήκες αν θέλετε, τις δικές μου σκέψεις για το πώς δυναμητίζεται, εκθεμελίων ο ελληνισμός. Απλώς θέλω να επιλογήσετε με 10 λόγια. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να ακουστούν αυτά. Ναι, με αυτό σας λέω, θα επιλογήσετε με 10 λόγια και θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή μας, της οποίας το θέμα θα είναι συναφές. Θα είναι και σαν συνέχεια τούτου, γιατί πάνε όλα συνέχεια. Ναι, να ακουστούν αυτά. Να τα πείτε, κυρία Δουλεύη. Αυτά λοιπόν είναι η άποψη όλων αυτών των εκδοτών που βγάζουν τα περιοδικά περί ορθοδοξίας. Ακούτε τι λένε περί ορθοδοξίας για το Πάσχα των Ελλήνων και αυτοί αποκαλούνται. Δεν το αφήνετε Έλληνες, αυτό για την άλλη φορά να το διευρύνουμε το θέμα. Όχι, θα το διευρύνουμε, αλλά πρέπει να ακουστεί αυτό. Πέστε για να, το για τώρα. Να οργιστούν πέστε και να το αναρχίσουν. Τώρα, κυρία Δουράκη, λοιπόν, μόνο εν συντομία. Χωρίζεις για το διαζύγιο που ψήφισε η Εκκλησία μας, τον πολιτικό γάμο ψήφισε η πολιτεία. Χωρίζεις όποτε γουστάρεις και όσες φορές θέλεις. Το παπαδαριό δεν παίζει κανένα μα κανένα ρόλο στην προσωπική σου ζωή. Τα πάντα συγχωρούνται. Έχεις Πάσχα το οποίο λίγο απέχει από διονυσιακή γιορτή. Ακούτε, δηλαδή ξεκολώνεσαι, τρως, ξανατρως, πίνεις με τα μεσονύχτια. Ποιος τα λέει αυτά, κύριε. Η Ανάσταση θα σας πω αμέσως σε ώρες κλαμπ για να προλάβεις να φας και να την πέσεις κάπου για να γιορτάσεις την Ανάσταση του Κυρίου. Βεγγαλικά, μαγειρίτσες, ψητά, ρωμαϊκό όργιο η Ανάσταση. Θρησκεία χαλαρή, ήρεμη χωρίς ενοχές. Ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Τώρα σε ποιον τα λες αυτά? Άσε που δεν υποχρεώνεσαι να πας στον κάθε τράγο και να κάνεις εξομολόγηση. Σιγά μη στα πω αναμάρτητε ρουφιάνε του Θεού. Πάντα ψιλοεκβιάζουνε τον Θεό. Αν γίνει η χάρη σου, εγώ θα τα κουμπίσω το τάμα. Λοιπόν, τάδε έφη κύριος Κωστόπουλος. Κύριος Κωστόπουλος περί ορθοδοξίας. Λοιπόν, αυτά για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Το ότι βάλετε με συγκεκριμένους ανθρώπους. Καταλάβατε, είναι εδώ πέρα ολόκληρη θύελα, βομβαρδισμός κανονικός από παντού, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Το θέμα είναι, κυρία Δουράκη, ότι έχει καταστεί υποχείριό τους και η πληροφορική και την χρησιμοποιούν κατά αυτόν τον πάντα, τρόπο. Τα πάντα, ο τύπος τα πάντα. Ώστε είναι λοιπόν, άσχημο αυτό, αυτό είναι, αυτό είναι το ανησυχητικό πολύ. Τι θα γίνει? Κυρία Δουράκη, θα επανέλθουμε την επόμενη Παρασκευή. Δεν προλάβαμε να αποπληρώσουμε. Έχουμε, να πούμε για τους New Agers, τους νεοεποχήτες. Θα τα πούμε και αυτά. Και έχουμε και παράκληση. Στην ελληνική νεολαία να δουν έχουμε την εξαφρίωση. Έχουμε και παράκληση για συνέχεια τη συζητήσεω αυτή και την επόμενη Παρασκευή. Ο κόσμος έχει θορυβηθεί. Εμείς επόμενη... είπαμε αυτά που είναι. Ζητούμε συγγνώμη, αγαπητοί φίλοι, από εκείνους οι οποίοι θεώρησαν ότι εμείς προβάλλουμε αυτά όλα τα νοσηλευγήματα, αυτά όλα τα τερατουργήματα, ανθρώπινο χέρι, τα έχει ζωγραφίσει, τα έχει φτιάξει, τα προβάλλει, τα υπογράφει και τα δίνει στους νέους μας. Εμείς τα δείξαμε για να αποσύσουμε τον κίνδυνο από τα σκεφαλά σας. Τώρα, εάν το θεωρήσατε ότι τα προβάλλουμε, λυπούμε πολύ, αυτή η πρόθεση δεν υπήρχε ούτε από την κυρία Δουράκη, ούτε από εμένα ασφαλώς. Αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή με την εκλεκτή αγωνίστρια της Ορθοδοξίας και το λέω αυτό εν υπογράφος, τον αγνό αυτό άνθρωπο, τη Μαρία Δουράκη, που τρέχει νύχτα μέρα για να αγωνιστεί να προασπίσει τις αρχές που συνθέτουν την εθνική μας υπόσταση, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και ειλικρινώς θαυμάζω το έργο της. Αυτή λοιπόν η εκπομπή, η τέταρτη κατά σειράν, έφτασε στο τέλος. Να πω ότι είχα σκεφτεί πάρα πολύ πριν αρχίσω αυτές τις εκπομπές. Ξέρω ότι πολλοί θα θορυβηθούν και πολλοί θα γυρίσουν εναντίον και της κυρίας Δουράκη και μου προσωπικώς. Δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι από το να τα προβάλλει κανείς αυτά και να τα βλέπουμε σε τηλεοράσεις, στα περίπτερα, σε εφημερίδες, στα σπίτια μας μέσα, εμείς ας μας θεωρήσουν υπερβολικούς, ας μας πούν όπως θέλουν, εμείς πιστεύουμε ότι κάτι διορθωτικό κάνουμε. Κάποιο στοιχείο αφυπνίσεως μπαίνει στο ελληνικό σπίτι και θεωρούμε ότι κάνουμε το καθήκον μας. Καληνύχτα σας.